Ήταν μόλις το 2015, ήδη πριν από 2 χρόνια, που είχα την τύχη να παρουσιάσω το Splatoon για το άδικο χαμένο Wii U, ζώντας ένα πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της μαμάς Nintendo τίτλο. Τώρα, 2 χρόνια μετά, η Nintendo έκανε άλματα σε όλα τα ζητήματα με την νέα της κονσόλα, το Switch, στην οποία έχουμε πλέον την τιμή να σας παρουσιάσουμε το Super Προσανατήριο, το Splatoon 2. Το παιχνίδι ξεκινά με τη δημιουργία του χαρακτήρα μας, ανθρωποειδές καλαμάρι όπως καταλαβαίνετε όλοι, με βασικά χαρακτηριστικά, χωρίς να κουράζει με χιλιάδες ανούσιες λεπτομέρειες. Λέγεμε για παράδειγμα Elder Scrolls. Διευκρινίζουμε εδώ πως τον χαρακτήρα μας μπορούμε να τον τροποποιήσουμε και στη συνέχεια, οπότε no worries. Και μετά, καλώς ήρθατε στην Νικόπολης. Και ποιος καλύτερος και ταιριαστός στην Splatoon φιλοσοφία τρόπος παρουσίασης από το νέο και αγαπημένο δίδυμο των Pearl και Marina, που στην ουσία αναλαμβάνουν να μας παρουσιάσουν συνοπτικά τις πίστες που θα διαγωνιστούμε μαζί με ό,τι καινούριο φέρει ο τίτλος, είτε αφορά όπλα, είτε κάθε λογής update αποφασίσει η μαμά Nintendo να δώσει στο Splatoon 2. Στην πόλη αυτή θα βρούμε κατ' ουσίαν ό,τι χρειαζόμαστε για να παίξουμε τα 2 μέρη του τίτλου, το offline, το hero mode και το online κομμάτι αυτού. Μάλιστα, είναι τόσο διακριτά αυτά τα 2 μέρη που μας αναγκάζουν να χωρίσουμε το παρόν review σε 2 μέρη, ένα για κάθε μόνο. Στο Hero Mode ανακαλύπτουμε πως η αγαπημένη όλων μας Pop Superstar Kali έχει εξαφανιστεί και όπως βέβαια καταλαβαίνετε, σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε την έτερη αδερφή των Squid Sisters, την Annie, να τη βρει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και πάλι τα ζάπφις που ελευθερωθούν οι Νικόπολης έκαναν φτερά και πρέπει να τα βρούμε και αυτά. Ναι, ξέρουμε. Όχι το πιο πρωτότυπο σενάριο του κόσμου, αλλά ανέκαθεν η Nintendo είχε τη λογική του σχετικά απλού σενάριου που με το άμεσο gameplay της απογίνανε τον τίτλο. Αυτή, τη δοκιμασμένη συνταγή, ακολούθησε κατά γράμμα το Splatoon 2. Εξαιρετική πρωτοτυπία και πολυφωνία και στο level design, με πολλά παραδείγματα όπως τα bounce pads που με τον κατάλληλο συγχρονισμό μπορούμε και πρέπει να πηδήξουμε ψηλά, ακριβώς όπως χρόνια τώρα κάνουμε με τα τραμπολίνα στο Μάριο ή ακόμα τις επεκτηνόμενες και τυλιγμένες πλατφόρμες. Ή ακόμα και το bowling με τα Octolings να πετάγονται από τις μπάλες που παρασύρουν χρωματικά ό,τι βρουν στο διάβα τους. Τα level είναι διάσπαρτα από διάφορα collectibles, αυξάνοντας στο κατακόρυφο την επαναληψιμότητα κάθε πίστας για κάθε παίχτη που θέλει να τα συλλέξει όλα και επομένως και τη διάρκεια να ασχολήσει με τον τίτλο. Όσο προχωράμε, θεωρούμε πως οι πίστες είναι εύκολες και παιχνιδάκι, χωρίς να φοβόμαστε τίποτα. Μέχρι που φτάνουμε στον 3ο κόσμο, τον Bigger Depot, ή στον 4ο κόσμο, το Slime Skin Garrison, όπου τα πράγματα αγριεύουν, και μάλιστα για τα καλά. Ευτυχώς, έχουμε και βοηθό και καλύτερο μας φίλο θα λέγαμε, τον Sheldon, που από τον 2ο κόσμο και μετά, πριν από κάθε πίστα, μας δανείζει ένα όπλο ώστε να συλλέξει και καλά στατιστικά, στοιχεία χρήσης και βελτιώσεις του όπλου μας. Στη συνέχεια, το όπλο γίνεται δικό μας για να παίξουμε όποια άλλη πίστα επιτρέπει την ελεύθερη επιλογή οπλισμού. Εδώ, ωστόσο, θα θέλαμε να σημειώσουμε πως η επιλογή όπλου είναι, όπως κατανοείται σε ένα τέτοιο τίτλο, καταλυτικός παράγοντας επιτυχίας ή αποτυχίας. Προσοχή λοιπόν! Τα δύο όπλα είναι πολλά, πάρα πολλά θα λέγαμε, έχοντας όντως εμπλουτίσει την επιθυμένη σειρά όπλων του πρώτου μέρους του τίτλου με 6 νέα όπλα. Τα νέα όπλα που θα συναντήσουμε στον τίτλο είναι τα Splat Duelies, το Flinger Roller, το Good Huber, τα Double Duelies, το Clash Blaster και η Splatbrella. Εδώ θα μου επιτρέψετε να σταθώ στα Splat Duelies που αποτελούν τον αγαπημένο μου φωνικό συνδυασμό για έναν και μόνο κύριο λόγο. Είναι εξαιρετικά γρήγορα, στοχεύουν ένα μεγάλο εύρος οθόνης και σίγουρα φαίνονται πολύ πολύ όμορφα. Ωστόσο και ευτυχώς η βοήθεια δεν σταματάει. Πέραν του φιλάνθρωπου Sheldon, μπορούμε στο Vending Machine να αναβαθμίσουμε τα υπάρχοντα όπλα μας ή ακόμα και το ντεπόζιτο μελάνης που επιμελώς κουβαλάμε στην πλάτη μας καθ' όλη τη διάρκεια του τίτλου. Στο τέλος καθενός κόσμου θα συναντήσουμε, όπως όλοι περιμένατε, τον αρχικακό που σκοπό έχει να ανακόψει την πορεία μας προς την έβρεση της Κάλη και των Ζάπφης. Για άλλη μια φορά, η αρχικακή είναι καλοσχεδιασμένη, με σωστό βαθμό δυσκολίας κατά κανόνα, αν και το πρώτο final boss μα δυσκόλεψε κάπως παραπάνω από ό,τι θα περιμέναμε. Η δε μορφή τους ποικίλει από φούρνους έως σαμουράι, ενώ υπάρχουν και άλλοι που επανεμφανίζονται δρυμύτεροι από το παρελθόν.
Η single player εμπειρία θα λέγαμε πως είναι σίγουρα πλήρης και μας ευχαρίστησε αρκετά και σίγουρα πολύ περισσότερο από το αντίστοιχο campaign του αρχικού Splatoon. Ωστόσο, από το λίγο προπομπώ για το κυρίως μέρος του Splatoon 2 που δεν είναι άλλο από το multiplayer κομμάτι που μπορείτε να δείτε αμέσως μετά. Έφτασε λοιπόν η ώρα να δούμε το online μέρος του τίτλου που χωρίζεται στο lobby και στο server run. Σε κάθε περίπτωση, το online είναι εξαιρετικά και αξιοπερίεργα απροβλημάτιστο, δίχως ίχνος αυτού του πώς το λένε, lag. Ναι, από αυτό ευτυχώς ο τίτλος δεν έχει σε κανένα mode το online μέρος. Σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινίσουμε εξ αρχής πως όποιο mode και αν επιλέξουμε, ό,τι όπλο να βάζουμε έχουμε κάνει στο συγκεκριμένο κομμάτι του τίτλου, απλά δεν υπάρχει εδώ. Και έτσι πρέπει να μορφήσουμε εκ νέου, αλλά με άλλους τρόπους για να αποκτήσουμε το αγαπημένο μας όπλο. Πάμε να δούμε το lobby. Στο lobby έχουμε κατ' ουσίαν επιλογή για μάχες σε δύο ομάδες των 4 παιχτών, είτε μεταξύ αγνώστων είτε φίλων, ενώ μας δίνεται επιπροσθέτως η επιλογή για ranked match και μάλιστα αν πάρουμε και καλό βαθμό, β' πλην και πάνω, να συμμετάσχουμε και σε σχετικό πρωτάθλημα. Σίγουρα πάντως το matchmaking ακόμα και στο επίπεδο του review, όπου λίγοι πραγματικά το είχαν στην κατοχή τους, ήταν άμεσο και σωστό. Επίσης, αν δεν έχετε ασχοληθεί με τον αρχικό τίτλο, ετοιμαστείτε να ακούσετε κάτι που δεν περιμένετε. Νικήτρια δεν είναι η ομάδα με τα περισσότερα kills, που υπάρχουν άφθονα και απολαυστικά μάλιστα στον τίτλο. Και τότε θα μου πείτε, ποια ομάδα νικάε? Νικήτρια είναι η ομάδα που θα βάψει κάποιον οποιοδήποτε τρόπο και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση την πίστα με περισσότερο από το χρώμα της. Αυτό απαιτεί βέβαια εξαιρετικά αντανακλαστικά αλλά και προσαρμοστικότητα, καθώς πρέπει να προσαρμόζουμε σαν ομάδα τη λογική μας από το «Do not τους βάψουμε» στην επιστροφή στη βάση ή σε κάποιο άλλο μέρος που το χάσαμε χρωματικά με τις απαραίτητες και επικές μονομαχίες εκατέρωθε. Ο δε ανταγωνισμός είναι πολύ, μα πάρα πολύ δυνατός. Αρκετά παιχνίδια κρίνονται στις λεπτομέρειες, ενώ σε άλλα η ήττα ήρθε τόσο συντριπτική σαν να έπαιζε η Μπαρτσελόνα με τον τυφώνα Νοραχούλας. Ευτυχώς και πάλι μπράβο στην Nintendo δηλαδή, που η όποια ήττα ή και νίκη δεν είναι κάτι που θα μείνουμε ή θα μας απογοητεύσει. Γιατί? Κάθε online αγώνας διαρκεί ακριβώς και μόνο 3 λεπτά, κάνοντας την ήττα ανώδυνη και την νίκη να μην τη χορταίνεις, θέλοντας κι άλλο. Η δε φύση των πολλών και μικρών παιχνιδιών ταιριάζει θα λέγαμε γάντι στη φορτή φύση του ίδιου του Switch. Οι νίκες βέβαια δεν έρχονται μόνο για το γόητρο, αλλά και για τους πόντους. Όσο πιο μεγάλη και ευρεία η νίκη μας, και άρα η αποδοσή μας, αλλά τόσο μεγάλη είναι και η επιβράβευση που λαμβάνουμε σε πόντους, ώστε να ανέβουμε επίπεδο, αλλά και σε νομίσματα που παίρνουμε. Ανεβαίνοντας level, πετυχαίνουμε δύο κοινά. Πρώτον, ξεκλειδώνουμε τυχαία τις δυνατότητες του gear μας, που σε κάθε περίπτωση μπορούμε να κάνουμε έπειτα reset, αν και εφόσον θέλουμε να δοκιμάσουμε και πάλι την τύχη μας. Και δεύτερον, μπορούμε να αγοράσουμε νέο gear με χρήση νομισμάτων πάντα. Σημειώνουμε δε πως η ενδεχομένως χρήσιμη σε άλλα games πρακτική του «παίρνω το ακριβότερο όπλο και θα ρίζω» δεν την χάνει εφαρμογής, καθώς το όποιο όπλο αφορά επιλογή του playstyle κάθε παίχτη και όχι το ανάποδο. Κάθε καπέλο, παπούτσια, t-shirt κτλ. Μας δίνει και κάποια passive θα λέγαμε ιδιότητα, ability, όπως μικρότερη κατανάλωση βογιάς στο πρωτεύον ή στο δευτερεύον όπλο. Βέβαια, εδώ βρίσκει κάποια εφαρμογή η θεωρία του ότι πληρώσεις παίρνεις, αλλά και πάλι δεν συνιστά πανάκι. Και τώρα έφτασε η σειρά του Salmon Run ή αλλιώς το απόλυτο κάψιμο του τίτλου. Η ιδέα είναι εξαιρετική και η υλοποίησή της ακόμα καλύτερη. Το Inlogo Mode αποτελεί ένα survival mode του τίτλου όπου πρέπει σε μια ολόφρεσκια πίστα με το όνομα Marooners Bay να αντέξουμε κύμα κύμα τους κάποιους που έρχονται, να σκοτώσουμε τον αρχικακό, 7 στο σύνολο παρακαλώ, και να μαζέψουμε τα χρυσά του αυγά ώστε να τα πάμε πίσω στη βάση μας. Κάθε κύμα έχει και ένα στόχο που αν τον υπερβούμε παίρνουμε ακόμα περισσότερα bonus. Ωστόσο, ακόμα και αν πιάσουμε το στόχο, για παράδειγμα των 3 χρυσών αυγών, πρέπει τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας μας να μείνει ζωντανό μέχρι τη λήξη του χρόνου. Και όλα αυτά για να μας δώσει ένα μισθό της προκοπής ο περίεργος, ο Mr. Grizz, ώστε να μπορούμε να αγοράσουμε μοναδικό gear. Το Inlogo Mode είναι μία, αν όχι η μοναδική, ολοκένουργια προσήκη στον τίτλο που είναι μοναδικά εθιστική. Ωστόσο, σίγουρα δεν είναι εύκολο. Σε επίπεδο ομάδας χρειάζεται συνεργασία, ιδιαίτερα κατά τη μεταφορά των αυγών στη βάση μας. Ευχής έργο θα ήταν ένας παίχτης να ανοίγει ποτάμια μπογιάς και άλλοι δύο να προστατεύουν τον παίχτη που τρέχει για να εναποθέσει το χρυσό αυγό.
Στην πράξη όμως, λόγω του καταιγιστικού ρυθμού του τίτλου, όλα αυτά πάνε περίπατο, αυξάνοντας την ένταση κατακόρυφα, καθώς ο κίνδυνος παραμονεύει και έρχεται κυριολεκτικά από παντού. Και σίγουρα δεν είναι ένα win-win situation που ενδεχομένως νομίζετε. Αρχικά, στο lobby που περιμένουμε, αν δεν βρούμε παίχτη, μπαίνουμε μόνοι μας στη μάχη. Και είτε μόνοι μας είτε με παρέα, αν δεν καταφέρουμε να φτάσουμε τουλάχιστον μέχρι το τρίτο wave, χάνουμε. Ναι, χάνουμε πόντους, καθώς ο Mr. Grease μας κάνει μείωση μισθού. Ευτυχώς ή δυστυχώς, το εν-λόγω mode παιχνιδιού δεν είναι ανοιχτό 24 ώρες 24 ώρο, παρά μόνο συγκεκριμένες μέρες και ώρες, που ωστόσο είναι αρκετές, ώστε όλοι λίγο πολύ να κολλήσουμε, αλλά με μέτρο. Πριν κλείσουμε το review του online μέρους του τίτλου, να διευκρινίσουμε πως κατά τη συγγραφή του παρόντος δεν μας είχε δοθεί η δυνατότητα χρήσης του περίεργου, κατά το πως φαίνεται, voice chat app, μέσω του οποίου μπορούμε να συνομιλούμε με τους συμπαίκτες μας. Να είστε σίγουροι πως μόλις το δοκιμάσουμε θα ενημερώσουμε το παρόν review. Συνοψίζοντας, ο τίτλος είναι εξαιρετικά πλούσιος και στα δύο βασικά του μέρη, το single player αλλά και το multiplayer, με σίγουρο highlight τίτλου το Salmon Run. Οπτικά, το Splatoon 2 είναι χάρμα οφθαλμών, όχι τόσο σε sharpness, αλλά σε μια σταθερή ροή κίνησης, καθώς πράγματι τα καρέ είναι στον υψηλότερο δυνατό βαθμό, στα 60 fps. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε την ιδιαίτερα γλαφυρή υφή της μπογιάς, καθώς πραγματικά ώρες-ώρες νιώθαμε πως στάζουν μπογιά η τύχη. Οι μελωδίες και τα εφέ στο γνώριμο ύφος του τίτλου, χωρίς να αποτελούν κάτι επικό σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, και καθώς κανένας σχεδόν τίτλος δεν είναι αψεγάδιαστος, θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρη και απερίφραστη αναφορά σε μια έλλειψη του τίτλου, καθώς στην ουσία δεν υποστηρίζει παιχνίδι δύο παιχνών στην ίδια κονσόλα. Με λίγα λόγια, αν επιθυμείτε να παίξετε με ένα φίλο σας, θα πρέπει α να έχει και το Switch και β να έχει και τον τίτλο. Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε και το προφανές. Η Nintendo δεν τόλμησε να κάνει άλματα παραπέρα με τον τίτλο, παρά μόνο μερικά βήματα, καθώς προτίμησε να εμπλουτίσει την δοκιμασμένη και πετυχημένη συνταγή του Splatoon απλά με νέα όπλα και modes. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε και πάλι τη CD Media για την ευγενική παραχώρηση του τίτλου και τις ανάγκες του παρόντος review.